Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα εδώ, στον ηρωικό αυτό τόπο, στο ιστορικό Κεφαλόβρισο. Εδώ, στην κοιλάδα του Καρπενησιώτη, ανάμεσα στα περήφανα ευρυτανικά βουνά, επετεύχθη ένα θαύμα. Σε αυτό το μικρό τόπο, αλλά με μεγάλη ιστορία. Εδώ, που το βράδυ της 8ης, ξημερώματα 9ης Αυγούστου του 1823, δόθηκε η μάχη στο Κεφαλόβρισο με αρχηγό τον Μάρκο Μπότσαρη. Ένας ήρωας που ξεχώριζε για τις ηγετικές του ικανότητες, τη σεμνότητα και την ανδρεία του. Το μόνο που ξεπερνούσε τον ηρωισμό του ήταν η μετριοφροσύνη του. Γι' αυτόν τα αξιώματα δεν είχαν σημασία, παρά μόνο κοινός στόχος που έπρεπε να επιτευχθεί. Γι' αυτό άλλωστε έσκησε συμβολικά το διοριστήριό του ως στρατηγού, γιατί πίστευε στην ενότητα και την ομόνοια μεταξύ των οπλαρχηγών του αγώνα. Χαρακτηριστικά έλεγε: «Όποιος είναι άξιος παίρνει το δίπλωμα αύριο, μεθαύριο, μπροστά στον εχθρό». Γνωρίζοντας ότι δεν υπερτερεί σε αριθμό, τροποποίησε το σχέδιό του, χρησιμοποιώντας την τεχνική της ευνίδιας νυχτερινής επίθεσης. Μαζί με τους γενναίους σουλιώτες και ευρυτάνες, ξεκίνησε προσδοκώντας και πετυχαίνοντας το άπιαστο. Θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία. Και αυτό το ήξερε καλά. Με σύνθημα «Στουρνάρι τσεκούρι», χάλαγε τον εχθρό, ώσπου ήρθε ξαφνικά το τέλος με ένα βόλι. Ποιος τόπος θα ήταν αντάξιος να δεχτεί στα σπλάχνα του τον θρυλικό αυτόν ήρωα? Μα φυσικά, ένας τόπος που το χώμα του είναι ιερό, ιεράς πόλης του Μεσολογγίου. Ο χαμός του δεν σήμαινε το τέλος, αλλά μια νέα αρχή. Όπως έλεγε ο ίδιος, το αίμα με μελάνι δεν ισοτιμείται πανταχού. Και έμελε να είναι το δικό του αίμα με το οποίο έγραψε τις χρυσές σελίδες της ιστορίας του γένους, που πυροδότησε τις καρδιές των ανθρώπων, από δήμων Ελλήνων και ξένων, σε Ευρώπη και Αμερική, την ανάγκη για τη συνέχεια του αγώνα ως τον τελικό στόχο, την κατάκτηση του υπέρτατου αγαθού της ελευθερίας. Και τώρα, 201 χρόνια μετά, σαν να φωνάζει με την ίδια βροντερή φωνή που τον χαρακτήριζε: «Αδέρφια μου, έκανα το χρέος μου. Τώρα είναι η δική σας σειρά. Όχι για τον εχθρό τον Τούρκο, αλλά για τις σύγχρονες προκλήσεις, τις καθημερινές, τις απλές, αλλά και τις πιο σύνθετες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Στους πολέμους που γίνονται δίπλα μας, αλλά και σε κάθε αδικία προς τον συνάνθρωπο. Σήμερα πραγματοποιούμε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης όχι για το παρελθόν, αλλά για το μέλλον. Φέτος είναι το έτος εθελοντή. Εμείς οι Ευρυτάνες, μαζί με πλήθος συμμετεχόντων από την υπόλοιπη Ελλάδα, γινόμαστε εθελοντές και τιμούμε τη μνήμη του Μάρκου Μπότσαρη, αποδίδοντας έτσι τον ελάχιστο φόρο τιμής στην πατρογονική γη που ποτίστηκε από το αίμα αυτών που θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι άνθρωποι. Άνθρωποι που διεκδικούμε το καλύτερο για τον τόπο μας και συνεχίζουμε να προσπαθούμε γι' αυτό. Άνθρωποι που, ψάχνοντας να βρούμε υγιή πρότυπα, παραδειγματιζόμαστε από ανθρώπους με σπάνια ιδανικά όπως ο Μάρκος Μπότσαρης. Τελειώνοντας και σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω και θα ζητούσα και το πιο θερμό σας χειροκρότημα όλους τους εθελοντές που αφιέρωσαν το δικό τους προσωπικό κόπο και χρόνο για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
του συλλόγου της πόλης μας, τον Μάρκο Μπότσαρη, ο οποίος ήταν εμπνευστής των εκδηλώσεων. Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρπενησίου, καθώς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παναγίας που είναι πάντα δίπλα μας. Τη Φιλαρμονική του Δήμου μας και τη Μαέστρο την Εύη τη Βάρσου. Την Περιφέρεια για την άψογη συνεργασία. Την υπεύθυνη σεναριογράφο, η οποία επιστρατεύτηκε, την Ατάσα την Μποζίνη, καθώς και τον υπεύθυνο μουσικής Μιχάλη Αβραμίδη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους και τις φιλαρμονικές από την υπόλοιπη Ελλάδα που μας τιμούν με την παρουσία τους κάθε χρόνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αποδήμους Έλληνες Ευρυτάνες της Αμερικής και ιδιαίτερα στον πρόεδρο του Συλλόγου Ευρυτάνων, τον Βελούχη, τον κύριο Τσόλκα Δημήτριο, που είναι πάντα και κάθε χρόνο συνοδοιπόρος σε κάθε μας προσπάθεια τιμώντας την πατρίδα. Και φυσικά όλες και όλους εσάς που παρευρίσκετε σήμερα εδώ συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος μας. Σας ευχαριστώ θερμά.